Γιατρέ μου, είδα να αντιδράς με δυσπιστία όταν άκουσες ότι για μια μεγάλη, για ένα κολοσσό της φαρμακοβιομηχανίας και είπες σιγά μην κάνουν κάτι. Εγώ όμως τις προηγούμενες μέρες διάβασα για μεγάλους επιχειρηματίες στον χώρο του φαρμάκου και είναι πατριώτες μου. Είναι από την Πάτρα. Παλιά γνωστή οικογένεια, είχαν φαρμακεία στην Πάτρα. Έκαναν ένα εργοστάσιο στην Αθήνα, έγιναν μεγάλοι και τρανοί. Πούλησαν την επιχείρηση, έριξαν τα λεφτά στην ναυτιλία, χάσαν τα λεφτά τους. Μπήκε το ΣΔΟΕ, το Κέντρο Φορολόγησης Μεγάλου Πλούτου και είδα κάτι πρόστιμα αστρονομικά που επευλήθησαν εν τέλει. Το λέω γιατί αυτή τη δυσπιστία που έδειξες εσύ σήμερα εδώ δημόσια, που λες, α, καλά σιγά και τέλους κάνει, τη δείχνουν οι περισσότεροι των Ελλήνων και αυτό δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει στο να ζητήσουμε απόδειξη, δεν βοηθάει στο να καταγγείλουμε, δεν βοηθάει αυτό που είπε πριν ο Γιάννης ο Κυριακόπουλος, ότι είπα, ρε παιδιά, κάντε την καταγγελία σας. Δεν βοηθάει αυτό που κάνουμε εμείς εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή. Να ανοίγουμε 500 μέτωπα, γιατί ο κόσμος λέει και σιγά τι έγινε. Ήρθε σήμερα ο κύριος, την Πέμπτη, ο κύριος Τζαβάρας στην Επιτροπή και λέει και τι νομίζετε ότι είναι η Εξεταστική Επιτροπή. Του λέω, δεν ξέρω Κώστα μου τι νομίζεις εσύ, επίσημα, θα το δείτε εσείς στο τέλος το βίντεο. Του λέω, δεν ξέρω τι νομίζεις εσύ. Εγώ επισημαίνω από τα πρακτικά τις αντιφάσεις, τις απαντήσεις των τραπεζιτών ή αύριο των μεγαλομετόχων, του Αλαφούζου, ξέρω εγώ, του Βαρδινογιάννη, του Μπόμπολα που θα έρθουν στην Εξεταστική και την ίδια μέρα τα στέλνω στον εισαγγελέα. Και λέω, ναι, μπορεί η Εξεταστική να έγινε για να κουβεντιάσουμε την νομιμότητα των δανείων. Αλλά όταν εγώ ρώτησα, κύριε, είχατε μέτοχο αυτόν τον καταζητούμενο, τον Φυγόδικο, και αφού τον είχατε μέτοχο, πού τον βρήκατε εσείς και ήρθε και πήρε μέρος στην Γενική Συνέλευση. Μπαρντών, κύριε εισαγγελέα, δια τα καθημάς. Του λέω, τι έχετε να πείτε. Γιατί είναι καλός δικηγόρος ο Κώστας, πραγματικά, σπουδαίος. Τι έχεις να πεις, του λέω, γι' αυτό. Μου απαγορεύει κανένας. Κύριε μεγαλοδικηγόρη εδώ, Σταυριανάκη και Κυριακόπουλε, ή μου επιβάλλει. Όπως είπα του Πανταλάκη, κύριε Πανταλάκη, αν εδώ, έστω τώρα, κατάλαβες ότι σε εξυπάτησαν που σου δώσαν την ίδια εγγύηση, τώρα ρε, θα πας τώρα στο εισαγγελέα να πεις, αυτοί με εξυπάτησαν, εγώ δεν το ξέρα. Κακός και εμένα να με αυτό, δεν το ξέρα. Όπως είπα και του άλλου, πώς τον λένε Αντωνόπουλο της Τραπέζης Αττικής, τώρα θα πας πίσω του λέω στην νομική σου υπηρεσία, για όσα έμαθε σήμερα. Γιατί όλοι αυτοί λέει πάνε εκεί πέρα, κάνουν τους διοικητές και δεν ξέρουν, λέει. Ξέρουν περισσότερα όλοι εμείς και δεν ξέρουν εκείνοι. Δεν ξέρετε, ρε. Καλά, πάψε τον εισαγγελέα μου. Είπα του Φραγκιαδάκη, κύριε Φραγκιαδάκη, το στείλα εγώ, τη σούπα. Κύριε Αντωνόπουλε, το στείλα. Κύριε τη Αλφα, πώς τον λέμε. Ματζούνι. Κύριε Ματζούνι, εγώ το στείλα. Βέβαια, εγώ ούτε δικηγόρο είμαι, ούτε εισαγγελέα είμαι, ούτε θέλω. Αν ήθελα, ίσως να τα κατάφερα, μπορεί και όχι. Του στέλνω και λέω, για κοιτάξτε, ρε παιδιά, αυτές είναι αξιόπινες πράξεις. Είναι έτσι, είναι γκουβέτσι. Και θα δούμε. Γι' αυτό στείλτε μου και εσείς μερικές ερωτήσεις που θέλετε να κάνω στους νταβατζίδες που λέγει ο Καραμαλής. Και εσύ ρε Κώστα, άμα θες τίποτα, πες μου να τους ρωτήσω τους ανθρώπους που θα τους έχω απέναντί μου. Έτσι καθαρά να δούμε. Μπορεί οι άνθρωποι να μην έχουν κάνει τίποτα. Γιατρέ μου, εσύ που είσαι από λαϊκές γειτονιές, θα μου πείστε να ρωτήσω μεθαύριο τον Αλαφούζο ή δεν θες να μου πεις. Θα σας πω. Αφού πω προηγουμένως ότι για το θέμα Σκλαβούνη, άδεμα με πατάει η μνήμη μου, ήταν κάποτε πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Βέβαια. Ένα από τους πυλώνες πλέον της μνημονιακής Ελλάδος. Εκεί ποιος θα τον έβαλε, λες. Νομίζω στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είχε. Μέχρι το Γενάρη του. Το Μάρτιο του 2015 ήταν στο. Δηλαδή εκεί ποιος πήρε μπορεί να τον έβαλε. Ή ο Βενιζέλος ή ο Σαμαράς. Α, έτσι. Ή ο Στουρνάρας. Δεν έγινε με διαγωνισμό. Ο Στουρνάρας πάντως γιατί πρέπει να υπογράψει. Ποιο διαγωνισμό τώρα. Δεν έγινε, δεν γίνεται με διαγωνισμό. Λίγος ο Στουρνάρας, αλλά τέλος πάντων. Βλέπω μας διαγωνισμό. Ο Στουρνάρας τι είναι πρωθυπουργός. Αυτές τις θέσεις καλύπτονται με διαγωνισμό. Α, υπουργός, ήταν υπουργός. Μπορεί ένας τραπεζής, δεν μπορεί να βάλει έναν δικό του άνθρωπο. Πού ρε στο τούγου σου. Εγώ έχω την εντύπωση ότι στην μνημονιακή Ελλάδα ο πρόεδρος της Τράπεζας Ελλάδος
έχει μεγαλύτερη ισχύ από τον Έλληνα πρωθυπουργό. Έλα. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η εντύπωση έχω. Για τους Γερμανούς, για το Σόιμπλε, για τους λοιπούς κτλ. Τέλος πάντων. Εγώ είμαι, όπως λέτε, από λαϊκές γειτονίες και τα βλέπω διαφορετικά τα πράγματα. Ω, τα βλέπεις μια χαρά, γι' αυτό και σε κάνουμε παρέα. Να σας πω το εξής, ότι στο θέμα του φαρμάκου και του παραφαρμάκου είναι μεγάλα, τεράστια τα συμφέροντα. Γι' αυτό αντέδρασα προηγουμένως και είπα: α, τι είναι Γερμανικές, Αμερικάνικες κτλ. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Θα διονύζεται το πράγμα, θα παραγράφω τα δικήματα, όπως γίνεται και με το φάκελο της Κύπρου, καλή ώρα και ούτω καθεξής. Να λες λιγότερα, λέω, γιατί και τα δικά σου προϊόντα. Αμερικανική δικαιοσύνη. Ναι. Βλέπω ότι πάνε σφαίρα και γι' αυτό σταμάτα. Μη σε δούμε καμιά ώρα και σε ένα λοιπόν, μεγάλο. Ακούστε, λοιπόν, μεγάλο. Λοιπόν, ακούστε. Το ξέρεις ότι φτιάχνει δικά του προϊόντα φαρμακευτικά και πουλάει. Συμπληρώματα διατροφής. Καλά, μωρ, πώς τα λέτε. Συμπληρώματα διατροφής, ναι, λέγονται. Προσέξτε λοιπόν, είναι μεγάλο. Να σου πω, το νερό του Καματερού είχε καμιά σχέση με το Ιαλουρόν, με αυτά. Όχι, όχι, όχι. Γιατί και όσο το δίνει τζάμπα ο μαύρος. Αυτό, κοιτάξτε, ναι, το δίνει τζάμπα. Τώρα, κοιτάξτε, τώρα να, υπάρχει... ξέρετε, να ξέρετε ότι πριν από λίγα χρόνια λέγαμε ότι η φαρμακευτική αγορά είναι 5-6 δις ετησίως. Τα επόμενα 2-3 χρόνια θα φτάσουμε τα 5 δις στα συμπληρώματα διατροφής και στα παραφάρμακα. Θέλω να σου πω, σας ελέγχει κανένας. Βέβαια. Δεν είναι έγκριση, είναι πιστοποίηση, αυτό γνωστοποίηση. Δηλαδή, άμα πουλάς βυσσινό νερό, τι έγινε, τι να σε ελέγξουν. Αυτό πρέπει να το ελέγχει. Λες το βυσσινό νερό είναι. Θέλω να σας πω εδώ λοιπόν ότι. Τι να ελέγξουν, ρε, εσύ. Έφτιανε και η μανούλα μου βυσσινάδα. Και την πουλάω και λέω, ξέρεις με τη βυσσινάδα να πούμε. Άκουψα κάποια στιγμή κάποιο καναλάκι. Ωραίες ιστορίες. Που έχει βάλει υποψηφιότητα τώρα σε αυτές τις άδειες κτλ. Και λέει, γιατί 3 εκατομμύρια. 30 να τα βάλουμε τα εκατομμύρια και όποιο αντέχει. Γιατί εδώ... Πουλάει βυσσινό νερό. Δεν ξέρω τι πουλάει. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εσείς έχετε τα κανάλια. Του κύριε φυλάκι το στομάτι. Εμένα ξέρετε, καμιά φορά δεν με βγάζουν στα κανάλια γιατί λέει είμαι ανταγωνιστής αυτών των. Και τους λέω, ακούστε. Αυτά τα συμπληρώματα που φτιάχνω εγώ είναι παγκοσμίως. Λοιπόν, για πάμε να γυρίσουμε. Ένα λεπτό θα μου. Όχι, γιατί θα νομίσουν ότι θέλουμε να πουλήσουμε τα προϊόντα σου. Δεν λέμε ποια είναι. Ποια είναι. Όχι, δεν λέμε. Α, δεν λέμε. Λοιπόν, ακούστε, εγώ ούτε στους ανθρώπους που έρχονται στο ιατρείο μου μετά από 3 χρόνια μου λένε μα καλά, αυτό το έχεις φτιάξει εσύ και δεν μου έχεις πει ποτέ τίποτα. Σας μιλάω εν τιμή. Αυτό να μας τα πει ιατρείο όμως. Εγώ ορκίζομαι μάλιστα γιατί είμαι και χριστιανός συν της άλλης και λέω ότι πράγματι. Κάνει τα πάντα. Έχεις διαπάσανος. Εσείς το έχετε δοκιμάσει. Εσείς το έχετε δοκιμάσει. Γι' αυτό είναι έτσι εκ μέρους χριστιανός. Κάποιο άλλο. Μάλιστα. Θέλω και εγώ. Κάποιο άλλο καταλάρχη. Ο οποίος διαφημίζει κάποιο κολαγόνο, μου λέει: θέλω το δικό σου. Λέω: καλά, αφού έχεις το κολαγόνο και. Είναι μεγάλη ηλικία, μήπως το θέλει για. Όχι, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Λοιπόν, μου ζητάνε και από το κοντρόλ. Γιατρέ, σταμάτα όμως. Σταμάτα να πάμε να γυρίσουμε στην ατζέντα μας. Δώστε μου ένα λεπτό. Είναι μια μεγάλη. Εγώ θέλω να σας το πω τώρα. Γιατί να γυρίσουμε, έκανα μία προσπάθεια. Όχι, μη με πας αλλού. 20 μέρες τώρα να βρω το φίλο μου τον Γιάννη τον Πασκόζο που είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας. Τον τιμώ και με τιμάει. Μη με πας αλλού. Αλληλεγγύος με τη φιλία μας, εκτιμόμαστε. Όμως προσπαθώ να το βρω γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κύκλωμα πλέον. Σας το καταγγέλω δημοσίως και υπάρχουν και εισαγγελίες. Λέγε. Και όπου θέλω να με φωνάξουν. Λέγε. Λοιπόν, κύκλωμα. Στο ΝΕΟΦ. Στο Υπουργείο και γίνεται με τα συμπληρώματα διατροφής τα οποία δίνουν δήθεν για καρκινοπαθείς λοιπόν, δήθεν για διαβητικούς. Ακούστε. Όχι, ένα λεπτό. Όχι. Βάζω εγώ τα θέματα. Μη μου το κάνεις. Αυτό εντάξει. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό πάντως... και θα σε καλύψω ένα λεπτό. Ωραία. Εγώ σε ρώτησα πριν χωρίς να ξέρω. Ναι. Κανένας δεν πιστεύει ότι σε ρώτησα πριν και είπες όλα καλά. Τώρα όμως που δεν είναι όλα καλά, είπες όλα. Σου λέω, ωραία, ελέγχονται. Τώρα δεν είπε. Όχι, δεν είπε. Έλα μωρέ τώρα δεν είπε. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα έρθει εδώ καλά. Α, ωραία, ωραία. Να γυρίσουμε στο σκλαβούνι. Κάνε το μου Γιάννη, τη χάρη. Άκουσε να δεις τώρα. Ναι. Ένα λεπτό. Ούτε ραντεβού θα κλείσουμε από εδώ. Δηλαδή έλεος. Είπαμε κάνουμε και λίγο το διανθίσουμε, αλλά έλεος. Εγώ όμως επειδή δεν θέλω να μένει όχι μόνο καμία σκιά ότι σε έκοψα. Τώρα λέμε για το σκλαβούνι. Έλα εδώ την άλλη εβδομάδα. Όχι, ωραία. Θα πεις ονόματα. Δεν θα έρθεις παπάτζα. Όχι, κύκλωμα στο ΝΕΟΦ και κουταμάρες. Εδώ λοιπόν δεσμεύεσαι κύριε Θανάση. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα πεις ποια πουλάνε και κοροϊδεύουν τους καρκινοπαθείς. Θα πεις και το προϊόν και αν είναι θα έρθω κι εγώ κατηγορούμενος γιατί θα μου πούνε εσύ το. Όχι, τίποτα. Σκλαβούνις, όχι καμία. Καμία. Για να καταλάβετε το μέγεθος. Δεν θέλουμε ρε παιδί. Την άλλη εβδομάδα. Λέγε κύριε. Για να καταλάβετε το μέγεθος. Λοιπόν, σκλαβούνιδες υπάρχουν πάρα πολλοί. Σε μια Ελλάδα η οποία ζούσε από μίζες, από μαύρο χρήμα και ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει και γι' αυτό δεν έμεινε φράγκο, ευρώ μάλλον στην Ελλάδα,
υπήρχαν πάρα πολλοί σκλαβούνιδες. Υπήρχαν πολλές συμβουλευτικές εταιρείες, υπήρχαν εταιρείες. Εδώ τώρα είστε αυτοί, μισόλεπτο. Μην με πας. Εταιρείες, ναι. Εταιρείες είχαν άμεση σχέση με πολιτικούς και οι πολιτικοί έστελναν πελατεία στους σκλαβούνιδες. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Εντάξει, έστελναν πελατεία στους τέτοιο. Κοίταξε να σου πω, Νίκο. Φυσικά έχω να πω. Αλλά, να πεις, άμα δεν θες, αλλά από εκεί και έπειτα ξέρεις πολύ καλά ότι το πρόεδρο. Και δεν το έχετε κάνει ποτέ. Και όταν συμμετείχε στην συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αυτόν τον νόμο για την συγκοφαντική δυσφήμιση, πώς το λέμε, για τις αγωγές, να είναι για τη συγκοφαντική δυσφήμιση. Άλλαξε. Κοίταξε, άλλο το ποινικό, άλλο το ποινικό. Λοιπόν, εδώ θέλω να πεις κάτι σπεράκο. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι με παρεμβάσεις πολιτικών υπήρχαν πάρα πολλοί σκλαβούνιδες. Έχουμε να πούμε κάτι, ρε αγάπη μου. Τώρα γενικά είναι πολύ γενικό. Έχεις κάτι. Άστο, αλλιώς άλλη φορά. Έχουμε λοιπόν, άλλη πάμε φορά. Στην Αγία Σοφιά. Να το γράψουμε καλύτερα. Πάμε, σας παρακαλώ πολύ. Ο Σπύρος είπε, γιατί δεν θα τον ακούσατε, και το σέβομαι. Μάλλον θα το γράψει πρώτα στα επίκαιρα και μετά θα το πάρω, να το πάω εγώ και στη Βουλή και στην εκπομπή εδώ. Πάμε να δούμε, φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής, να δούμε μια συζήτηση που έγινε στη Βουλή με αφορμή την πρόκληση για όλο το χριστιανικό κόσμο και όχι μόνο για εμάς, ο ημάμης να διαβάζει το Κοράνι μες στην Αγία Σοφιά και ο ίδιος ο ημάμης να λέει, όταν μου είπαν να πάω να διαβάσω και μπήκα μέσα στο ναό, έτρεμαν τα πόδια μου. Με έπιασε κρύος υδρότας. Δεν μπορούσα να σταθώ. Έλεγα ότι δεν θα μπορέσω να το βγάλω πέρα όταν ήμουν κάτω από τον τρόλο της Αγίας Σοφιάς. Αυτά τα έλεγε ο Τούρκος, ο ημάμης. Και από εδώ, ο Έλληνας υπουργός, τι είπε. Σιγά λέει, δεν ήταν και το σπουδαίο λέει. Να δούμε λοιπόν το βίντεο, να ζητήσω αν θέλουν εδώ οι καλεσμένοι να κάνουν ένα σχόλιο. Και μετά και από αυτό θα τους αποδεσμεύσω για να μείνουμε μόνοι μας να χαρούμε το τελευταίο μέρος της εκπομπής όπως εμάς μας αρέσει. Και θέλω να σας πω ότι βλέπω ότι όλο και σε περισσότερους αρέσει. Χάρη στον Γιάννη τον Καραγιώργη, χάρη στον Ρήγα το Φεραίο που μαζί με τους περιφερειακούς τους σταθμούς, τώρα πια αυτή η εκπομπή, χάρη στον Λεωνίδα του Βαρουξή που έχει το Νόρτ κάτω στην Πελοπόννησο, ο Καραγιώργης με 13 περιφερειακούς σταθμούς και το Άττικα, σε συνεργασία εδώ με το Κόντρα, αυτή η εκπομπή αναμεταδίδεται πια σε όλη την Ελλάδα και εννοείται ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Αυτή η μεγάλη παρέα που από Σαββατοκύριακο σε Σαββατοκύριακο, όπως δείχνουν τα μηχανάκια και όπως ζωντανά εσείς μαρτυράτε, πηγαίνει σε τέτοια τηλεθέαση που κανένας από εμάς δεν το πίστευε. Κάτι λέει αυτό για εσάς και όχι για εμάς που είμαστε εδώ για να εξυπηρετούμε αυτή την ανάγκη. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο. Έτρεμα και τα γόνατά μου λίγιζαν μέσα στην Αγία Σοφία. Και ποιος μπορεί να είπε, δεν είναι και τίποτα τραγικό να διαβάζετε το Κοράνι μέσα στην Αγία Σοφιά. Μπορείτε να το φανταστείτε. Το πρώτο, ότι λίγησαν τα γονατά του, ότι τον έπιασε κρύος υδρότας, το κορμί του έτρεμε και παραλίγο να σοριαστεί κάτω, το είπε ο μάμης που τόλμησε να ψάλει το Κοράνι 85 χρόνια μετά, μέσα στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης για την μουσουλμανική τους γιορτή. Με αυτή τη φράση ξεκίνησε την πρωτολογία του ανεξάρτητος βουλευτής και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Νίκος Νικολόπουλος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών για την ανάγνωση του Ευαγγελίου στην Αγία Σοφιά. Ο Νίκος Νικολόπουλος κατέθεσε την επίκαιρη ερώτηση με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να μετατραπεί σε τζαμία Αγία Σοφιά για το Ραμαζάνι, αλλά και τις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Ξηδάκη πώς. Και ποιος μπορεί να είπε, δεν είναι και τίποτα τραγικό να διαβάζετε το Κοράνι μέσα στην Αγία Σοφιά. Ακόμη ο Νίκος Νικολόπουλος ανέφερε.
αυτή την καταπληκτική ομολογία που δείχνει ο ίδιος πώς αισθάνθηκε, κύριε Πρόεδρε, κάνοντας αυτή την μεγάλη μουσουλμανική πρόκληση μέσα στο ιερό σύμβολο της χριστιανοσύνης, της Ορθοδοξίας, την έκανε ο ημάμης, που δεν είναι τυχαίος, αλλά είναι καθηγητής της θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, και αυτό που σας διάβασα το αναμετάδωσαν, τη δήλωσή του, τα συναισθήματά του, τα τουρκικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Νίκος Νικολόπουλος, απευθυνόμενος στον Υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Αμανατίδη, που ορίστηκε για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτησή του, τόνισε εμφαντικά: οι Τούρκοι να βρίσκονται ένα δίκο και να προκαλούν με θράσος, και εμείς να κοιτάμε πώς θα ακολουθήσουμε μια πολιτική κατευνασμού απέναντί τους, για να μην χαλάσουμε το κλίμα. Ποιο κλίμα? Αυτό που μετατρέπει εν μια ανοιχτή και κατά παράβαση των διεθνών συνθήκων την Αγία Σοφία σε τζαμί. Το θέμα της πορείας προς την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενέπλεξε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου στη Βουλή, αναφορικά με την απόφαση της Άγκυρας να επιτρέψει την ανάγνωση του Κορανίου μέσα στην Αγία Σοφιά. Είναι μνημείο χαρακτηρισμένο πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO και συνεπώς οφείλει και απολαμβάνει τις προστασίες και την προσήγορη σεβασμού που αρμόζει στα ιστορικά μνημεία, τόσο αυτοδίκαια όσο και στο πλαίσιο των σχετικών συμβάσεων, και βέβαια όχι μόνο της χώρας της οποίας το φιλοξενεί, αλλά από το σύνολο των χωρών που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της UNESCO, σύμφωνα με το άρθρο 6, την παράγραφο 1 της σύμβασης της UNESCO, ότι αποτελεί υποχρέωση της διεθνούς κοινότητας στο σύνολό της. Ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος κάλεσε τον Υπουργό Εξωτερικών απαντήσει στο αν υπάρχει διάθεση να προβάλλει, να διεκδικήσει και να καταφέρει επιτέλους μετά από τόσες δεκαετίες να ακουστούν τα ιερά αναγνώσματα της πατρός αμόμητης Ορθόδοξης πίστης στην Αγία Σοφιά. Να κάνουμε και εμείς την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Απαντώντας στη σχετική ερώτηση, ο δημοσιογράφου είπε: οι δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, κ. Ξηδάκη, εξέφρασαν απάθεια και άγνοια για τα εθνικά θέματα, αλλά και για κάθε τι που σχετίζεται με το Βυζάντιο και την Ορθοδοξία. Οι Έλληνες Χριστιανοδημοκράτες πιστεύουμε ότι όσο θα ακολουθούν οι ελληνικές κυβερνήσεις αυτή τη φοβική και συμπλεγματική πολιτική ενάντια της Τουρκίας, πάντα τέτοια αποτελέσματα θα έχουν. Η ελληνική θέση πλέον δεν πρέπει να σταματάει απλά στο ότι η Αγία Σοφιά είναι ένα παγκόσμιο θρησκευτικό μνημείο, αλλά να ασκηθεί μια πιο παραγωγική πολιτική στην οποία θα μπουν διεκδικήσεις, όπως ότι η Αγία Σοφιά είναι ένα μνημείο που μπορεί να βοηθήσει στο διάλογο και τη συνύπαρξη των θρησκειών, τώρα που η παγκόσμια κοινότητα το έχει ανάγκη, και ως εκ τούτου ο καλύτερος τρόπος για να γίνει συμβολικά αυτό και να έχει πραγματικά παγκόσμια απήχηση είναι ένας. Αφού έγινε ισλαμική τελετή και διαβάστηκε το Κοράνι, τώρα πρέπει να γίνει και ορθόδοξη λειτουργία και να διαβαστεί το Ευαγγέλιο. Η Τουρκία οφείλει να αντιληφθεί ότι προκειμένου να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια θα πρέπει να συμβαδίζει με τους εταίρους, όχι μόνο σε θέματα πολιτικής με τη στενή έννοια, όπου επίσης υπολείπεται, αλλά και σε θέματα πολιτισμού, τα οποία αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, απαντώντας την ερώτηση του βουλευτή Νίκο Νικολόπουλου σχετικά με την απόφαση των τουρκικών αρχών για προγραμματισμό ανάγνωσης του Κορανίου στην Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη, και συνέχισε λέγοντας: με ενέργειες όπως αυτή της Αγίας Σοφιάς, η Τουρκία απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να την προσεγγίζει, και αυτό είναι αντιληπτό από όλους. Όπως σας είπα, εδώ θα απελευθερώσω τους απόψινους καλεσμένους και θα μείνουμε μόνοι μας για να δούμε τι γίνεται με τους ημάμιδες, με τους ψευτομουφτίδες, για να δείτε και μια κουβέντα που έγινε με τον γνωστό συνθέτη και τραγουδοποιό, τον Τάσο τον Οικονόμου, που συνέθεσε ένα τραγούδι για τους δωρητές οργάνων με αφορμή την νίκη την δικιά μας. Όμως θα δούμε και ένα κομμάτι από τα ωραιότερα της εξεταστικής. Πάμε λοιπόν να πάρω για αυτό το βίντεο που λίγο πριν είδαμε, που έδωσε ένα διάλογο ζωντανό μέσα από την Ελληνική Βουλή. Ένα σχόλιο από τον Γιάννη τον Κυριακόπουλο, αν θέλει να πει κάτι, αν η Αγία Σοφιά εξακολουθεί να είναι για τον οικουμενικό ελληνισμό, αλλά και για το σύνολο του χριστιανισμού, ένα σύμβολο, εκτός από ένα μοναδικό πολιτισμικής αξίας από θησαύρισμα των αιώνων. Γεια. Με έναν στεναγμό να ξεκινήσω, Νίκο, την τελευταία μου τοποθέτηση.
Να σου μεταφέρω τις ευλογίες του Αρχιερατικού Επιτρόπου της Μεγαλόχαρης Συστήνου και του ότι σε παρακολουθεί και σε υπολείπτεται, τον πατέρα Γιώργιο Φανερό, που πρόσφατα βρέθηκα στην Τίνο. Να σου πω το εξής λοιπόν. Να σου πω το εξής λοιπόν. Επειδή αυτή η γενιά δεν μεγάλωσε με Κωστή Παλαμά, εμείς προλάβαμε λίγα πράγματα. Όπου η Αγιά Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι, όπου ο μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι και περιμένει να έρθει η ώρα να χτυπήσει και να ξανααποκτήσει η χώρα, η σκλαβωμένη Ελλάδα, όνειρο και ελπίδα για να γίνει κράτος. Αυτή η λέξη και μόνο Αγία Σοφιά για πολλούς από εμάς μας δημιουργεί, μας ανατριχιάζει ακόμα και τώρα. Η οποιαδήποτε τοποθέτηση Έλληνα εκπροσώπου, Υπουργού Εξωτερικών ή οποιοδήποτε άλλο, Υπουργού ή οποιοδήποτε άλλο, η οποία αναφέρεται σε αυτό με τέτοιο τρόπο, που όταν βλέπεις τον θρησκευτικό ηγέτη της μουσουλμανικής εκκλησίας, της μουσουλμανικής θρησκείας, να αναφέρεται, όπως είπες, με τέτοια συγκίνηση και δέος, όταν για τους Τούρκους πολλές φορές, για τους προληπτικούς Τούρκους θεωρείται ότι η Αγία Σοφιά, εάν κουνηθεί, λέει, κάτι θα σημάνει, το ξέρετε αυτό, για τους προληπτικούς, δεν το λέω για εμάς που είμαστε μορφωμένοι και γραμματιζούμενοι. Φαντάζεστε λοιπόν πόσο μπορεί να προκαλεί εμάς και ειδικά εσένα, Νίκο, που έχεις κάνει το Χριστιανοδημικό Κόμμα, πόσο πολύ μας πιστεύω όλους τους και πόσο πολύ μας εξοργίζει. Με την ευκαιρία πάντως της τουρκικής αυτής, αυτού που συμβαίνει τώρα στην Τουρκία, πιστεύω ότι δημιουργούνται μοναδικές ευκαιρίες και ανάδειξη της Ορθοδόξου κληρονομιάς από σένα, Νίκο Νικολόπουλο. Ο χώρος στον οποίο τιμάται η σοφία του Θεού είναι ένας πανίερος χώρος εκεί στην πόλη, γιατί έχουν γίνει ατέλειωτες λειτουργίες και πολύ μεγάλες στιγμές της Ορθοδοξίας και του ελληνικού γένους. Γένους λέω. Και την πρόσεξα τη λέξη. Σωστά. Αυτός ο χώρος είναι, πολλά συμβολίζει για μας. Δεν τον υπερασπιστήκαμε δε όντως, κύριε Νικολόπουλε. Ούτε εμείς, ούτε και το Πατριαρχείο. Σωστά. Λέμε τις αλήθειες. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει οργή του Θεού γι' αυτό και θα τη δείτε να εκδηλώνεται. Όχι τόσο σε εμάς, αλλά σε εκείνους που βεβήλωσαν τον ιερό αυτό χώρο. Πώς εδώ. Αγία Σοφιά, μνημείο, παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Μίλαγαν οι γιαγιάδες σου για την Αγία Σοφιά, Σπύρος, σου μίλαγαν. Και μίλαγα και πρόλαβα και εγώ για τον Κωστή Παλάμα και το Μέγα Μοναστήρι με τα 400 σήματα και τις 62 καμπάνες. Από εκεί και έπειτα. Τα γεγονότα όπως έχουν σήμερα. Η πρόκληση των Τούρκων για να υπάρξει ο ημάμης, είτε έτρεμε είτε ξέτρεμε μέσα στο τζαμί, ποσός με αποσχολεί. Εντάξει, αυτή ήταν μια βεβήλωση, αν θέλετε, του πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού, αλλά ακόμη και του μουσουλμανικού πολιτισμού, γιατί δεν είναι όλοι ισλαμιστές, είναι και αυτοί οι ανθρωπιστές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι, όπως πολύ σωστά είπε πριν ο κ. Σαρδινέκης, ότι το Πατριαρχείο πού ήταν όλα αυτά τα χρόνια, πόσες είναι, και άκουσες τον Πατριάρχη όλο αυτό το διάστημα να κάνει και να βγει και να περασπιστεί την Αγία Σοφιά. Έκανε τελευταία μια δήλωση. Τελευταία. Αλλά... Στην αρχή τι ήτανε. Πού ήταν λοιπόν, ο έφεδρος αξιωματικός του τουρκικού στρατού Πατριάρχης. Γιατρέ μου, εγώ θέλω να πω ότι ξέρουμε και ο Σπύρος το ξέρει και εσείς το ξέρετε ότι ζει πραγματικά πολύ δύσκολες ώρες στο Πατριαρχείο και ο Πατριάρχης όποιος έχει πάει μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει η τρομοκρατία να είναι κάθε μέρα πάνω από το κεφάλι σου. Το λέω έτσι για να μην μας φεύγει και αυτό από το μυαλό. Γιατρέ μου, θα κλείσουμε εγώ μέσα. Θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να τρέμουμε την πότα του οποιοδήποτε Τούρκου, ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες που είναι αποδυναμμένο το τουρκικό κράτος και κοινωνικά, διασπασμένο και οικονομικά και στρατιωτικά πλέον με το πραξικόπημα που έγινε. Άρα, οποιοδήποτε δημόσιος λειτουργός, είτε λέγεται υπουργός, είτε είναι ιεράρχης, δεν πρέπει να κάνει δηλώσεις σαν αυτές του κ. Ξηδάκη. Θέλω να πω. Το ελάχιστο που θα μπορούσα εγώ να απαιτήσω ως Έλληνας και Χριστιανός, να όταν πηγαίνει ο ημάμης εκεί για το Ευαγγέλιο, που δεν πρέπει να πηγαίνει, να απαιτούμε να παράγιο. Διαβάζεται και το ελληνικό Ευαγγέλιο αντιστοίχως λοιπόν. Τις ίδιες ώρες. Θέλω να πω και το εξής. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, δεν κάνω πίσω. Ελπίζω την επόμενη Σαββατοκύριακο να είμαστε μαζί, αλλά θέλω να πω ότι τη στιγμή που οι οποίοι δεν έχει να πληρώσει χρήματα στους ανασφάλειες τους, αυτό μόνο και κλείνω, δεν έχει να πληρώσει χρήματα στους ανασφάλειες τους ή για τις υπηρεσίες των γιατρών. Ή νοσηλευτών που διακονούν τον ΕΟΠΗ αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να υπάρχουν καταστάσεις που δήθεν για συμπληρώματα διατροφής καρκινοπαθών, αυτά που κάνουν 10 ευρώ, να τα πληρώνει 3.000 ο ΕΟΠΗ από το ταμείο του. Λοιπόν, εγώ δεσμεύτηκα και θα φιλοξενήσω το επόμενο Σαββατοκύριακο τον γιατρό και μάλιστα αν θέλει θα το πάω
και στη Βουλή, ή μάλλον θέλει, δεν θέλει από την ώρα που θα το πει μπροστά σας, εγώ θα το πάω στη Βουλή, γιατί πράγματι δεν πρέπει να επιτρέπουμε τέτοια να συμβαίνουν όταν πέφτουν στην αντίληψή μας. Αν δεν πέφτουν στην αντίληψή μας, πάει καλά. Τώρα έπεσε στην αντίληψή μας ότι κάποιοι εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο και μάλιστα τους καρκινοπαθείς. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τους κόψουμε το χέρι από τον νόμο. Λοιπόν, μείνετε μαζί και θέλω και πάλι να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να σας παρακαλέσω όμως. Τι θα ρωτούσατε εσείς αν είχατε έτσι απέναντί σας στο ένα μέτρο τον καναλάρχη, τον μηντιάρχη, τον μεγάλο και σπουδαίο και τρανό όπως δείχνει, τι θα τον ρωτούσατε. Θέλω να μου το στείλετε ως ερώτημα και εγώ δεσμεύομαι, αρκεί να είναι σχετικό, μη με ρωτήσετε πόσα παιδιά έχει, μη μου πείτε να του πω, αρκεί να είναι σχετικό. Η Σαντάλα που λέει ο Σπύρος, αν ξέρεις με τι παρέες πάει η γυναίκα σου, δεν λέγουν αυτά. Λοιπόν, άντε να είμαστε καλά.